Τρίπολης μεταφέρθηκε νωρίτερα το μεσημέρι ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης Πέτρος Φιλιππίδης μετά από απολογία του ενώπιον της 15ης τακτικής ανακρίτριας. Ο ηθοποιός, αν και σοκαρισμένος με την απόφαση, κρίθηκε προφυλακιστέως με φόντο μια κατηγορία βιασμού και δύο κατηγορίες για απόπειρα βιασμού, μιας και οι ισχυρισμοί του φαίνεται να μην έπεισαν ανακρίτρια και εισαγγελέα. Υπενθυμίζεται ότι η βόμβα περί βιασμού έσκασε τον περασμένο Φεβρουάριο, με τρεις γνωστές ηθοποιούς να προσφεύγουν αρχικά στο πειθαρχικό όργανο του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Οι κατηγορίες αφορούσαν σε ασελγείς πράξεις, λεκτική βία και προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας επί και εκτός σκηνής. Αυτές αποτέλεσαν και το υλικό για τη δικογραφία που σχηματίστηκε στην εισαγγελία σε βάρος του ηθοποιού, ενώ ταυτόχρονα επέτρεψαν διαγραφή του ηθοποιού από το Σωματείο. Την ίδια στιγμή, σε συνέντευξη που έδωσε πρόσφατα στην κάμερα της Κρήτη TV, ο ηθοποιός και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών Σπύρος Μπιμπίλας, με αφορμή την επίσκεψή του στο νησί για την προβολή της ταινίας «Για θυμισέ μου», δήλωσε ότι το θέατρο θα βγει πιο δυνατό και υγιές, με τον κόσμο να κάνει στην άκρη κάποιους μόνο ανθρώπους. Εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται ότι ο κόσμος, πέρα από αυτά που ακούστηκαν, ο κόσμος λατρεύει το θέατρο, πιθανόν να άφησε στην άκρη κάποιους ανθρώπους οι οποίοι υπερεύησαν τα επιτρεπόμενα, τις ηθικές αξίες, το πόσο πρέπει να σεβόμαστε τους άλλους. Σε αυτούς ο κόσμος θα γυρίσει την πλάτη. Με αυτή την έννοια το θέατρο θα είναι πιο δυνατό, πιο υγιές και πιο ηθικό. Εμείς θέλουμε ένα κόσμο καλύτερο, ένα κόσμο ζούγκλας, τι να τον κάνουμε. Το μήνυμα όμως δόθηκε ώστε κάποιοι άνθρωποι που υπερβάλλουν να μαζευτούν. Ένα μήνυμα μεγάλο και ισχυρό δόθηκε. Στην αρχή ένιωσα οργή, θλίψη για κάποιους συγκεκριμένους ανθρώπους που έτυχε να είναι και της γενιάς μου και κάποιοι και πολλοί φίλοι μου. Θύμωσα πάρα πολύ. Ο βιασμός που αποδίδεται στον καλλιτέχνη φέρεται να έχει τελεστεί το 2008, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι δύο απόπειρες έγιναν το 2010 και το 2014 αντίστοιχα, με τον ηθοποιό να εμφανίζει παρόμοια τακτική έναντι των δύο συναδέλφων του με την απειλή για επαγγελματικό αποκλεισμό.